Γεια σα φίλοι, ελπίζω να το όλοι πάρα πολύ καλά. Ξεκινήσουμε με ο Σαρουκλά. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το αν ο υδρότα καίει λίπο, πώ καίει λίπο, γιατί καίει λίπο, αν καίει λίπο, μήπω δεν καίει λίπο τελικά. Α ξεκινήσουμε, λοιπόν. Η αλήθεια είναι, παιδιά, θα το πω από τώρα: Ότι είναι ένα μύθο, ο υδρότα δεν καίει λίπο. Εάν το κάνει αυτό, ουσιαστικά σπαταλά το χρόνο σου. Οπότε, μείνε σε αυτό το βίντεο να σου εξηγήσω το τι και το πώ. Ο πρώτο λόγο που ο κόσμο νομίζει ότι όταν υδρώνουμε και με λίπο είναι ότι όταν γυμναζόμαστε. Α, θα υδρώσουμε και το γυμναζόμαστε και με λίπος. Οπότε, α, αυτό σημαίνει ότι για να ε, υδρώνουμε, σημαίνει ότι και με λίπος, έτσι δεν είναι. Όχι, λάθος. Αυτό είναι ένα λογικό άλμα. Ε, το είχαμε κάνει στο σχολείο παλιά, έτσι, ότι... Ε, ας πούμε, υδρώνω στο γυμναστήριο, αληθές. Και ο λίπος στο γυμναστήριο, αληθές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και ο λίπος, όταν υδρώνω, δεν είναι αλήθε. Μη αλήθε. Έτσι. Το είχαμε κάνει στο σχολείο παλιά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ποιοι το θυμούνται για αυτά. Αλλά κάπω έτσι πάει. Λοιπόν, το επόμενο παράδειγμα είναι ε, ο ρόκι που βλέπουμε. ή πολλοί αθλητέ, όλο πάντων. Κυρίω μιλάμε για πολεμικέ τέχνε. Όπου πριν τον αγώνα, τι κάνουνε. Θα φορέσουν πολύ ε, βαριά ρούχα χειμωνιάτικα. Θα βγουν μέσα στο καλοκαίρι και θα αρχίσουν να τρέχουν. Μετά θα πάνε στο μπάνιο. Σε σάουνε. Στον αστάλο. Ε, και νομίζουμε ότι αυτό το κάνουν για να κάψουν λίπο. Αλλά όχι δεν το κάνουν για να κάψουν λίπο. Είναι άλλο ο λόγο. Έχει να κάνει με το άθλημα. Συνήθω μιλάμε για αθλήματα πολεμικών τεχνών, για πολεμικέ τέχνε. Και στι πολεμικέ τέχνε τι γίνεται, χωρίζονται οι αθλητέ με βάση το βάρο του. Έχουν διαφορετικέ κατηγορίε για διαφορετικά βάρη. Γιατί δεν είναι δίκαιο για έναν αθλητή να παλέψει, ε, αν είναι ο ίδιο, α πούμε, 70 κιλά, να παλέψει κάποιον που είναι 90 κιλά. Είναι εντελώ διαφορετικό. Έτσι. Ο αυτό που είναι 90 κιλά, με μια μπουνιά θα τον ρίξει. Αυτό που είναι 70 κιλά θα φύγει. Έτσι. Μόνο και μόνο ρίχνοντα το βάρο του. Οπότε ε, είναι αυτό που λέμε, διάλεξε κάποιον στα μέτρα σου για να παλέψεις, πώς το λένε. Οπότε, τι κάνουν αυτοί οι άθλητες τώρα. Ας πούμε εγώ, αν είμαι 70 κιλά, δεν θα κατέβω ε, στην κατηγορία των 70 κιλών, αλλά θα προσπαθήσω να κατέβω στην κατηγορία των 67 κιλών. Και γιατί θα το κάνω αυτό. Γιατί έχω ένα πλεονέκτημα, έχω περισσότερη μυϊκή μάζα από όσου είναι στα 67 κιλά. Εγώ έχω μυϊκή μάζα ενός τύπου που είναι 70 κιλά, αλλά θα κατέβω στα 67 κιλά. Πώ θα το κάνω αυτό όμω, θα πρέπει να ζυγιστώ εγώ τη μέρα πριν τον αγώνα, για να δούμε πόσα κιλά είμαι. Και αν δεν είμαι 67 κιλά, δεν μπορώ να κατέβω σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτήν την κατηγορία. Οπότε τι κάνω, 24 ώρε πριν τον αγώνα. Ε, λίγες, λίγες, ας πούμε, 48 ώρες πριν το ζυγισμα δηλαδή μια-δυο μέρες πριν το ζύγισμα θα πάω και θα στερίζω το σώμα μου από όλα τα υγρά, θα τρέξω, θα ζεσταθώ, θα υδρώσω, με οποιονδήποτε τρόπο θα πάω τουαλέτα 100 φορές μόνο και μόνο για να ζυγίζω λιγότερο και θα καταφέρω με ένα σωρό κόλπα τέλος πάντων να κατέβω στα 67 κιλά. Ε, θα ζυγιστώ. Θα είμαι 67 κιλά. Θα πάρω το OK με το που ζυγιστώ. Μετά θα αρχίσω να τρώω σαν τρελό και θα φτάσω 70 κιλά, 71, μπορεί και 72 στην ώρα, τη μέρα του αγώνα. Έτσι. Κάπω έτσι το παίζουν τέλο πάντων. Είναι ένα τρελό σκηνικό όλο αυτό. Είναι πολύ ε, ψυχοφθορό, είναι πολύ ζώρικο. Μόσου έχω μιλήσει που είναι πρώην αθλητέ, ε, <coughs> παλαιστέ, πυγμάχοι. Τέλο πάντων, έχουν κάνει πολεμικέ τέχνε και έχουν κατέβει σε αγώνε. Ε, οι περισσότεροι λένε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό, να προσπαθήσουν να, 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 πιάσουν ένα συγκεκριμένο βάρο και ότι αυτό του βάζει σε μια πολύ δύσκολη λούπα ε, από την οποία δεν μπορούν να βγουν και μετά του ε, γυρνάει σε διάφορε διαταραχέ γιατί ε, συνηθίζουν απλά να κάνουν αυτό το κύκλο του να βάζουν 5 κιλά, να χάνουν 5 κιλά, να βάζουν 5 κιλά, να χάνουν 5 κιλά. Και ναι, είναι ψυχοφόρο και για το σώμα, αλλά είναι και ψυχοφόρο για τον εγκέφαλο. Okay. Οπότε γενικά δεν συνιστάται κάτι δεν. Τέτοιο. Και δεν θα δείχνει καν καλύτερο όταν θα το κάνει αυτό. Γιατί δεν θα χάσει λίπο, θα χάσει βάρο γενικά. Θα χάσει υγρά, θα χάσει και μία μάζα, άντε να χάσει και λίγο λίπος Όμω, κατά βάση, αυτό που θα χάσει είναι υγρά. Το σώμα μα. Γιατί μα κάνει να εδρώνουμε για να, για, να, για να κρατιέται σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Ε, Α πούμε στου 36 βαθμού. Εάν. Έξω κάνει ζέστη και εμεί κουνιόμαστε. Αυτό τι κάνει το σώμα μα το ζεσταίνει. Για να δροσιστεί το σώμα μα, θα υδρώσει, θα βγάλει νερά και θα πέσει η θερμοκρασία του σώματο. Αλλά το, το θέμα είναι ότι α, αυτή είναι η λειτουργία του. Δεν, δεν κάνει κάτι άλλο. Δεν, δεν είναι το λίπο το οποίο βγαίνει προ τα έξω. Δεν είναι αυτό που λένε ε, ο υδρώτη που κλαίει. Είναι απλά ε, ένα αστείο, είναι μια. Ένα meme, είναι μια τρόπος του λέγην, πώς το λέμε. Ε, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι λίπος αυτό. Έτσι. Τώρα, ε, όταν βγάζει νερά το σώμα μας, βγάζει και πολλούς ηλεκτρολίτες. Και γενικά υπάρχει μια ισορροπία στο σώμα μας, την οποία θα προσπαθήσει δεν πρέπει να την ε, χαλάμε. Όσο περισσότερο υδρώσει βασικά, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η ανάρρωσή σου. Ε, οπότε αυτό που θε είναι να κάνει τη γυμναστική σου, να κάνει την προπόνησή σου. Α πούμε, η αερόβια έχει να κάνει με το τι έκανε στην αερόβια, με την πόση ώρα έκανε αερόβια και σε ποια ένταση, και δεν έχει να κάνει τίποτα με τον υδρότα. Τώρα, εάν καταφέρει και κάνει την ίδια αεροβία με την ίδια ένταση και τον, ε, την, ίδια, την ίδια διάρκεια και καταφέρει να μην υδρώσει, α πούμε, είσαι σε ένα δωμάτιο ας πούμε, και κάνει διάδρομο και ε, πατήσεις πατήσει το air condition για να μην υδρώσει, θα αναρρώσει πιο γρήγορα ενώ θα κάψει τι ίδιε αυτό είναι ένα παραπάνω λόγο που εγώ προσωπικά, σαν ε, αγαπημένη μορφή αερόβια, έχω το ποδήλατο. Γιατί όταν κάνει ποδήλατο, σε χτυπάει αέρα, έτσι πα γρήγορα, οπότε υδρώνει και πολύ λιγότερο με αποτέλεσμα να αναρώνεις πολύ πιο γρήγορα. Να φεύγουν λιγότεροι ηλεκτρολίτε από το σώμα σου, να φεύγουν λιγότερα νερά από το σώμα σου. Έτσι. Τώρα, μου πει εγώ σαρώ ε, να υδρώσω, να προσπαθήσω να υδρώσω, να λιώσω για να είμαι καλό ε, α πούμε την επόμενη μέρα ή έχω παρατηρήσει ότι. Όταν ανεβαίνω στη ζυγαριά, αφού έχω υδρώσει, ζυγίζω λιγότερο. Όπω είπα πίσω στο παράδειγμα, με, τους, με, τι πολεμικέ τέχνε, αυτά είναι κυρίω νερά. Με το που ένα από δύο ποτήρια νερό, απλά αυτό το βάρο θα επιστρέψει. Τα νερά αυτά θα, θα μπουν στη θέση του. Είναι απλά νερά. Έρχονται, φεύγουν. Έρχονται, φεύγουν. Το σώμα μας είναι μια μηχανή, ναι, αλλά είναι μια βιολογική μηχανή. Και δεν μπορεί να έχει ένα σταθερό βάρο πάντα. Και όταν χάνει λίπο, όταν χάνει βάρο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι λίπο. Μπορεί να είναι και νερά. Εντάξει. Οπότε, Σκέψου ότι ε, θα υδρώσει, θα ζυγίζεις ας πούμε μισό κιλό λιγότερο, πιέζει μετά δύο ποτήρια νερό, ξανανέβα, θα ζυγίζεις το ίδιο. Την επόμενη μέρα, εάν ξανανέβεις, πάλι θα ζυγίζεις το ίδιο. Γιατί, δεν θα τα κατουρήσει αυτά τα νερά, γιατί θα ε, αναπληρώσουν τα νερά που έχασες. Και να κλείσω και με αυτό, ότι παιδιά είναι αρκετά επικίνδυνο, δεν είναι να παίζουμε με αυτά. Ε, υπάρχουν άτομα που έχουν πεθάνει. Από αυτή τη διαδικασία του να υδρώσουν πάρα πολύ, μπορεί να πάθει σε θερμοπληξία. Μπορεί να πάθει σε, ε, όταν οι ηλεκτρολόγητε δεν είναι ισορροπημένοι, ε, πάλι σε χτυπάει κάπω, και πρέπει να πα σε νοσοκομείο ακόμα. Ε, και μπορεί και να, να πεθάνει, όντω. Δηλαδή, οι περισσότεροι αθλητέ στο bodybuilding για παράδειγμα, ο λόγο που πεθαίνουν είναι επειδή παίρνουν πολλά διουρητικά ή ε, ε, στερεύουν το σώμα του από πάρα πολλά νερά. Δεν είναι τόσο είναι και τα φάρμακα, κατά χρήση και αυτά, αλλά ο λόγο που πεθαίνουν συνήθω είναι από τα διουρητικά και επειδή έχουν χάσει τόσα πολλά νερά και απλά δεν το αντέχει το σώμα του και σταματάει η καρδιά του, α πούμε. Εντάξει. Οπότε είναι επικίνδυνο, δεν να παίζουμε αυτά, δεν... και με καν λίπο όταν τα κάνουμε αυτά, οπότε δεν υπάρχει και λόγο να τα κάνουμε αυτά. Έτσι. Οπότε να συνοψίσουμε λίγο, άλλη μία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ότι όταν υδρώνουμε δεν χάνουμε λίπο. Ε, ο κόσμο το νομίζει αυτό γιατί λέει όταν υδρώνω, ε, και ο, ε, όταν υδρώνω στο γυμναστήριο. Στο γυμναστήριο υδρώνω, στο γυμναστήριο και ο λίπο. Άρα, όταν υδρώνω, θα και ο λίπο που δεν ισχύει. Είναι μια, ένα λογικό άλμα. Ε, Επίση, ε, βλέπουν τι ταινίε, βλέπουν το Ρόκι, βλέπουν ε, τους, ε, τον Μαγκρέγκορ που κάνουν αυτή τη διαδικασία τέλο πάντων για να πιάσουν ένα συγκεκριμένο βάρο στου αγώνε, το οποίο πάλι δεν ισχύει. Ωραία. Δύο. Τρία. Θα πέσει το βάρο σου εάν το δοκιμάσει, εάν κάνει αυτή τη διαδικασία. Αλλά το μόνο που θα πέσει είναι, το μόνο που θα έχει χάσει είναι νερά. Που με το που πιέζει ένα-δύο ποτήρια νερό θα ξανεπιστρέψει το βάρο εκεί πέρα. Ωραία. 3. Και τέσσερα, είναι επικίνδυνο, δεν είναι να παίζει με αυτό. Μπορεί ακόμα και να πεθάνει στη χειρότερη, αλλά και να μην πεθάνει, γιατί να καταλήξει στο νοσοκομείο ή γιατί να σε πάρει περισσότερο, έστω να αναρώσει. Να αναρώσει τουλάχιστον στην ώρα σου. Ναι, θέλει να αναρρώνεις όσο πιο δυνατόν γρηγορότερα γίνεται, για να μπορεί να κάνει ε, όσο πιο συχνέ προπονεί γίνεται, για να μπορεί να και πιο πολύ λίπο. Κάπω έτσι πάει και να χτίζει περισσότερη μυϊκότητα. Εντάξει. Τώρα, εάν θε να κες, 10 κιλά, εάν θες να μάθει πώ να κε 10 κιλά λίπου μέσα σε 3 μήνε μέσω τη διαλυματική νηστεία, πάτα το link κάτω στην περιγραφή. Ε, υπάρχει ένα δωρεάν σεμινάριο που θα σου δείξει όλα τα βήματα 1, 2, 3, πώ να το κάνει ακριβώ εσύ ε, και πώ να τα καταφέρει. Ε, πολύ ενδιαφέρον, τσακαρέτο. Εντάξει, οπότε αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σα άρεσε. Εάν σα άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπόστε like και γραφή. Πείτε μου τι άλλο θέλετε να δε, δείτε δε, 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 κάτω στα σχόλια. Όσοι μπορείτε να προσέχετε και να γυμνάζεστε. Peace out.